καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι μου. Είμαστε στο Άμστερνταμ. Λοιπόν, ήρθαμε χθες το απόγευμα, αλλά θα με συγχωρείτε που δεν σας τράβηξα τίποτα, γιατί ήμασταν έτσι αρκετά κουρασμένα το ταξίδι και τα λοιπά. Έχω τραβήξει κάποια πλάνα, απλά δεν μιλάω. Είπα πως σήμερα να ξεκινήσω κανονικά το βλογκάκι. Λοιπόν, μόλις μας άφησε το τραμ. Είναι πολύ ωραία. Και πάμε στο Μόκο Μουζείου. Λοιπόν, μόλις φύγαμε από ένα μαγαζί που λέγεται Τσουν και είναι ό,τι πιο ωραίο μπορείτε να φάτε. Το προτείνουμε ανεπιφύλακτα, για πες, σεφ. Πάρα πολύ καλό και αύριο θα έρθουμε εδώ γιατί μας άρεσε πάρα πολύ. Θα πάρετε ice latte με brown sugar. Έχει πολλά τσάι μπορείτε να πιείτε, αλλά το ice latte ήταν πολύ καλό. Και θα πάρετε τα πρωταστάκια που έχει, το bacon egg. Το άλλο με τις γαρίδες και το τελευταίο που είναι με κρέας, αυτά δοκιμάσαμε εμείς. Και ήταν και τα 3-5 νόστιμα, οπότε εννοείται πως θα έρθετε εδώ. 10 στα 10, μην σας πω 11 στα 10. Αχ, έχει ήλιο! Ανοιγοκλίνω τα πάντα με τη μύτη γιατί δεν μπορώ να κουμπίσω με τα γάντια. Λοιπόν, είμαστε στο Fable Fright, που είναι και καλά οι καλύτερες πατάτες. Εννοείται πως είμαστε... Α, είναι οι καλύτερες. Είμαστε στην ουρά. Ξεκινάει η ουρά από εκεί πίσω. Ακούσατε τι υποκύρεσε, ναι. Και περιμένω να πάρουμε πατάτες. Δεν ξέρω πως είναι μέσα, είναι 4-5 άτομα τα οποία τηγανίζουν μόνο πατάτες, δεν κάνουν τίποτα άλλο. Και αυτό κανονικά ήταν να φάμε λίγο ακόμα στο Τσουν, μας άρεσε τόσο πολύ και λέγαμε να ξαναπαραγγείλουμε, αλλά λέω άντε πάμε να φάμε κάτι άλλο, γιατί λέμε να ξαναπάμε αύριο στο Τσουν για πρωινό. Οπότε λέω ας σβήσουμε τη λιγοστή πίνα που μας έχει μείνει με λίγες πατάτες. Και μετά λέμε να πάμε να πιούμε ένα ωραίο στο καφέ κάπου, γιατί δεν είναι και πολύ να κάθεις έξω. Γενικά έχει ένα βαθμό, παίζει 0-1-0-1. Και δεν είναι για πολύ έξω, οπότε ψάχνουμε συνέχεια κάτι να κάνουμε για να μπαίνουμε μέσα. Αλλά είναι όμορφο, έχω να πω, στο κέντρο του. Εκτός κέντρου δεν μπορώ να πω ότι μου έχει αρέσει. Κάτι έτσι κάτι δεν με χαλάει, αλλά στο κέντρο είναι όμορφα. Δεν ήταν μια πόλη που θα έμενα, αλλά θα την πρότεινα να έρθει κάποιος Χριστούγεννα, ειδικά είναι έτσι πολύ στολισμένη, οπότε Χριστούγεννα είναι ωραία. Γρήγορα θα έρθει κανένας γλάρος, θα τα φάει. Τι σε σχέση έχω με πουλιά. Χριστέ μου. Από πίσω δες πόσα είναι. Λοιπόν, έχει βραδιάσει, είναι γύρω στις 7, αυτά βασικά ακριβώς. Και όσο περνάει η ώρα βγάζω όλο και λιγότερα βίντεο, γιατί δεν μπορώ να κρατώ κινητό, δεν λειτουργεί το κινητό με τα γάντια και δεν μπορείς να βγάλεις τα γάντια πλέον. Έχει πάρα πολύ κρύο. Λοιπόν, πάμε προς την Red Light District. Καταλαβαίνετε τι Red Light είναι αυτό. Απλά μου είπαν ότι απαγορεύεται και η βιντεοσκόπηση, οπότε σας το λέω από τώρα. Εδώ συνεχίζουμε, κανάλια,
Όλο το κέντρο είναι ίδιο, γιατί έχει πολύ κόσμο. Έχουμε έρθει σε ένα μαγαζί για να δούμε την μπάλα που παίζει η Ολλανδία με την Αργεντινή. Ο Άγγελος εδώ αλλάζει τα στοιχήματά του. Τα πράγματα δεν πάνε όπως πρέπει. Και γίνεται ο χαμός. Καλημέρα σας, έχουμε έρθει για πρωινό. Βασικά θα έχουμε κλείσει ένα μουσείο, δεν ξέρω αν με ακούτε, ελπίζω να με ακούτε. Έχουμε κλείσει ένα μουσείο, το οποίο βρίσκεται εδώ πέρα στο συγκρότημα που είμαστε. Και ψάχναμε εδώ πέρα κοντά, έτσι κάπου να πιούμε στο καφέ, γιατί σήμερα είναι η πιο κρύα μέρα από ό,τι έχουμε καταλάβει. Και έχουμε έρθει σε ένα μαγαζί, δεν θέλω να το ονομάσω, θα σου το βάλω όμως κάπου. The Baker's Winkel. Και έχουμε παραγγείλει 2 κέικ. Εδώ πέρα είναι γνωστή μάλλον για το κέικ. Δεν ξέρω, πολύ τρώνε κέικ τέλος πάντων. Οπότε είπαμε και εμείς να δοκιμάσουμε κέικ. Έχουμε παραγγείλει ένα στο καφέ και 2 κέικ. Εγώ μένω το δικό μου είναι με λεμόνι και αμυγδαλό και του Άγγελου με καραμέλα και κάτι άλλο. Είναι λίγο έτσι σαν πάστα περίεργο. Δεν ξέρω, είναι ωραίο. Ich gehe jetzt auch nicht mehr. Ich werde zu Primark. Έχω αφήσει τον Άγγελο να κάθεται κάπου για να γυρνάω εγώ. Παιδιά, ήξερα ότι έχει πολύ φθηνά πράγματα, αλλά δεν ήξερα ότι έχει τόσο φθηνά πράγματα. Έχω πάρει 2 πιτζάμες, πάνω κάτω 15 ευρώ η μία. Έχω πάρει ένα ζακετάκι 14 ευρώ, μάλινο. Πήρα αυτό το κεράκι για το σπίτι 2 ευρώ. Νιώθω πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, με το σκούφο στραβά, τέλεια. Είμαστε και ακόμα μία μέρα στο Τσούν. Το καλύτερο φασφουντάδικο της πόλης. Γιατί τίποτε, ναι, ο Άγγελος λέει γιατί τίποτε μας έτσι. Ναι, δεν ξέρω τι είναι, τέλος πάντων είναι πεντανόστιμο, πρέπει να έρθείτε οπωσδήποτε. Εδώ πέρα το κάνω promote κανονικά τζάμπα γιατί ήταν πάρα πολύ νόστιμο. Και τώρα επειδή έχουμε παγώσει γενικά, αυτή τη στιγμή το χέρι μου έχει ξεπαγιάσει που κρατάω το κινητό και βγάζω βίντεο. Θα πάμε στο ξενοδοχείο, λίγο να την πέσουμε γιατί πραγματικά δεν είναι για να περπατάς έξω. Πήγα στα μαγαζιά που ήθελα, δηλαδή μόνο στο Primark που δεν έχουμε στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα νομίζω έχουμε. Οπότε δεν έχω κάπου άλλο τώρα να πάω. Και έχει πάρα πολύ κρύο, οπότε δεν μπορούμε να γυρνάμε πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ όμορφα. Τέλεια. Το προτείνω να έρθετε Χριστούγεννα, παιδιά, αλλά να ντυθείτε πάρα πολύ καλά, γιατί φωτοκρύος σε γονατίζει γενικά. Εμείς τώρα θα πάμε στο ξενοδοχείο να την πέσουμε, να ξαπλάρουμε, γιατί μετά το απόγευμα θα πάμε σε ένα μέρος που λέγεται Food Hallen. Και είναι έτσι πάρα πολλά μαγαζάκια για φαγητό, σαν μια αγορά η οποία έχει πολλά μαγαζάκια για φαγητό, έτσι πολύ μικρούτσικα, ξέρετε, σαν fast food πάλι, για να δοκιμάσουμε εκεί πέρα τι έχει. Κρυώνω. Αλλά ναι, δεν είναι για να γυρνάς, οπότε πάμε ξενοδοχείο. Λοιπόν, και μόλις έχουμε φτάσει στο δωμάτιο και σκέφτηκα να σας κάνω ένα room tour, όχι ότι είναι τίποτα μεγάλο. Μένουμε έξω από την πόλη, XO Hotel Infinity Light. Ήταν η πιο φθηνή επιλογή που βρήκαμε γιατί ήταν πάρα πολύ ακριβά γενικά η διαμονή στο Άμστερνταμ. Δεν το μετανιώνω βέβαια γιατί είναι μια χαρά καθαρό και μια χαρά. Εδώ είναι η πόρτα, έχει αυτό το μικρό εδώ πέρα που βάζουμε την τσάντα και τα λοιπά. Ευθεία είναι η τουαλέτα. Και από εδώ είναι το κρεβάτι, είναι πολύ μικρό το δωμάτιο, μου φανταστείτε ότι έχει κάτι. Εδώ πέρα είναι παράθυρα, τα ανοίγουμε αλλά τώρα τα έχω κλείσει. Εδώ πέρα έχει βάλει ήδη ο Άγγελος το ματς, έχει αυτό εδώ που έχουμε πάνω τα πράγματά μας. Και ξανά από εδώ είναι αυτό, δηλαδή αυτό είναι. Λοιπόν, να σας κάνω και ένα haul. Θέλω να δούμε τι πήρα από το Primark. Είναι αυτή η σακούλα εδώ. Και
Εδώ είναι κάτι γάντια, κάτι σκούφι, τα είχα ήδη. Πήρα αυτή τη ζακέτα την γκρι. Έψαχνα μια τέτοια ζακέτα πρώτη φορά που είμαστε έτσι με πουκαμισάκι. Έκανα 16 ευρώ, την πήρα 14 ευρώ και έχει ένα τσι πάρα πολύ απαλό βαμβάκι, οπότε μου άρεσε πάρα πολύ. Και γενικά εμένα μου αρέσει το γκρι, θα τη φοράω σίγουρα από μέσα με πουκαμισάκι λευκό για να γίνει ακόμα πιο nerd η φάση και πολύ μου άρεσε. Μετά πήρα αυτές τις πιτζάμες, τις οποίες τις έψαχνα φουλ, βασικά ήθελα φουλ να πάρω τις πιτζάμες. Έκανα 15 ευρώ και το πάνω και το κάτω μαζί. Είναι αυτές που έχουν αυτό το καμισάκι εδώ, το καρό, και από κάτω έχουν το αντίστοιχο παντελόνι. Ελπίζω να με χωράνε βέβαια. Γενικά στο Primark δυσκολεύτηκα πάρα πολύ με τα νούμερα. Γίνεται ο χαμός. Απορώ ποιος βρίσκει πράγματα εκεί μέσα. Τα βρήκα, τα πήρα, αλλά ελπίζω να μου κάνουν. Πήρα small. Και αυτό είναι το από κάτω της. Έχει και αυτό ένα πολύ απαλό φασματάκι, ζεστό φάνηκε. Πήρα αυτό το κερί, το οποίο είναι έτσι, ξέρω ακριβώς που θα το βάλω στο σπίτι. Δεν μυρίζει κάτι, είναι πορτοκαλί και το είχε από 3,5 ευρώ 2. Πάμφθινο. Και πήρα και αυτή την μπλούζα. Βασικά πάω να τα πληρώσω όλα αυτά και βλέπω μια κοπέλα η οποία κρατάει μια μπλούζα ριγέ. Εγώ ήθελα μια τέτοια μπλούζα ριγέ που να είναι μάλινη. Και τη βλέπω στο ταμείο και της λέω αυτή την μπλούζα από την πήρες και μου λέει τη βρήκα τυχαία στον όροφο. Και λέω οκ. Okay. Και πήγα και έψαξα και τελικά τη βρήκα κι εγώ. 14 ευρώ μόνο. Είναι extra large, αλλά έτσι κι αλλιώς την ήθελα φαρδιά. Έχει αυτό εδώ πέρα το γιακά και το μανίκι είναι κάπως έτσι. Οπότε τέλεια, είναι και αυτή πάρα πολύ απαλή. Οπότε έμεινα φουλ ευχαριστημένη. Και αυτά ήταν τα ψώνια από το Primark. Δεν θα κάνω άλλα ψώνια γιατί δεν θα χωρέσουν κιόλας στη βαλίτσα όλα αυτά. Και δεν έχουμε περιθώρια. Λοιπόν, μόλις έχω κάνει μπάνιο, ο Άγγελος λέει ποδόσφαιρο. Οπότε εγώ βρήκα την ευκαιρία εδώ να σας δείξω 5 πράγματα τα οποία έχω μαζί μου και πολύ πιθανό να σας ενδιαφέρουν. Αρχικά, όταν πηγαίνω ταξίδι, έχω μαζεμένα διάφορα δειγματάκια που μου έχουν δώσει. Ας πούμε, έχω ένα συγκεκριμένο φαρμακείο στα Μουδανιά που μένω, που αν πάω να αγοράσω κάτι από εκεί και τους πω παιδιά θα πάω ταξίδι, μου δίνει της Παναγίας στα μάτια από δείγματα. Και με αυτό γλυκάνω βάρος στη βαλίτσα, δειγματάκια εννοώ τέτοια. Γλυκάνω βάρος στη βαλίτσα, δοκιμάζω νέα προϊόντα γιατί τα δείγματα που μου δίνουν συνήθως δεν τα έχω. Και δεν μου πιάνω και πολύ χώρο και γενικότερα είναι τέλειο αυτό. Λοιπόν, τώρα χρησιμοποιώ μία ενεργατική, τη Hydra Skin Light της Darphin, η οποία μου αρέσει κιόλας. Και έχω όλο αυτό το βαλιτσάκι εδώ, το οποίο μισώ να σας δείξω τι περιέχει μέσα κανονικά. Λοιπόν, είναι όλα αυτά, τα οποία όπως καταλαβαίνετε είναι όλα δείγματα, δηλαδή έτσι. Έχω αυτό, το οποίο είναι travel size για τους φωκούς επαφής. Έχω αυτό, το οποίο είναι κρέμα σώματος, η Libre της Yves Saint Laurent, και την έχω πάρει από ένα περιοδικό δώρο. Έχω αυτό το λαδάκι της Kérastase, το Elixir Ultimate, το οποίο το χρησιμοποιώ και γενικά στα μαλλιά μου πλέον. Το πήρα από το Ariane, που μαζί με αυτό το Ariane μου έστειλε αυτό το σαμπουάν, που είχε μαζί και τη μάσκα, αλλά εγώ δεν πήρα ολόκληρη τη μάσκα, πήρα αυτή τη μάσκα. Γενικά με αγοράζει το Ariane, επειδή εγώ δούλευα και ξέρω, πάντα θα σας δώσουν και δείγματα και τέτοια, τα οποία αν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε για να δείτε το προϊόν, αν σας αρέσει, οκ. Okay, παρ' όλα αυτά τα κρατάτε για τέτοιου είδους στιγμές. Να σας πω την αλήθεια, πάντοτε όταν πάω ταξίδι κάνω μία μάσκα στα μαλλιά μου, γιατί τα μαλλιά μας, ειδικά τώρα που είμαι σε πολύ κρύα χώρα, ταλαιπωρούνται πάρα πολύ, αφυδατώνονται, όπως και το καλοκαίρι της Σαντορίνη που ήμουν, από τον ήλιο και όλα αυτά. Πάντα το έχω κάνω μία μάσκα στο μπάνιο που θα κάνω στο μέρος που βρίσκομαι. Λοιπόν, μετά έχω αυτό εδώ το της Darphin πάλι, που είναι το Intral Tonic Micellar. Daily Micellar Toner, ωραία. Πήγα να διαβάσω τα γαλλικά και λέει τι λέει εδώ. Ναι.
Μετά αυτό είναι το serum, το αντίστοιχο της Darphin. Όπως καταλάβατε μου δώσαν πολλά Darphin προϊόντα. Αυτή είναι μια eye cream. Έχω φέρει όμως και τη δική μου μαζί, την έχω μέσα στο δωμάτιο. Και αυτό είναι ένα κομματιματάκι για ενυδατική. Οπότε στην ουσία τα έχω όλα, μια χαρά. Και δεν χρειάζεται να κουβαλά πολλά. Αυτό μου το είχαν δώσει πάλι δώρο, είναι το cleanser της CeraVe. Οπότε το κράτησα για τέτοιες στιγμές και στην ουσία κάθε βράδυ ξεβάφω με αυτό. Αλλά εγώ γενικά έχω χου όταν κάνω μπάνιο να χρησιμοποιώ cleanser για να καθαρίζω το πρόσωπό μου. Στα μουδανιά έχω το La Roche Posay, θυμάμαι ένα μπλε που είναι πολύ γνωστό. Και τώρα έφερα αυτό μαζί μου γιατί αυτό μου περίσσεψε, αυτό βρήκα. Και μέσα στην τσάντα μου έχω και μια κρέμα χεριών πάλι travel size. Έχω ένα lip balm, μαντιλάκια, ξέρετε, τέτοια πράγματα. Είμαστε σε ένα μαγαζί που λέγεται MOAG και έχει φέρει πολύ ωραίο τοίχο. Εδώ πέρα θα φάμε pancakes, έχουμε πάρει και αλμυρά και γλυκά και τέτοια. Και έχει να πιει και χυμούς, fresh juices, πολύ fresh όμως. Δηλαδή πραγματικά εγώ πήρα ανανά και είναι σαν να έχω στύψει ανανά και να πίνω ανανά. Είναι μόνο αυτό. Λοιπόν, να έρθω το φαγητό γιατί πεινάω. Λοιπόν, έχω να δηλώσω. Θέλω να δηλώσω κάτι. Μην έρχεσαι τόσο κοντά μου, δεν βγαίνω καλή. Ότι έχει τόσο πολύ κρύο που δεν μπορώ να απολαύσω όλο αυτό που συμβαίνει. Συγγνώμη. Παλαιείς για το σκούφο. Πού? Α, μπράβο. Πάμε λίγο, ξαναδήλωσε. Λοιπόν, θέλω να δηλώσω ότι έχει τόσο πολύ κρύο που δεν μπορώ να απολαύσω αυτό που συμβαίνει. Θα έρθω κάποια άλλη στιγμή. Γεια. Νευριάζω από το κρύο. Και το κακό επίσης είναι ότι μέσα σε όλο αυτό υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι ντυμένες, θέλουν να ντυθούν στα γραμμικά, δεν ξέρω από πού έρχονται, Αγγλίδες είναι, δεν ξέρω. Και είναι ντυμένες με καπαρντίνες. Με σταράκια. Και με σταράκια. Δεν είστε με τα καλά σας. Λοιπόν, εκεί πέρα, στον ποταμό πάνω το καφέ που είχαμε πάει την πρώτη μέρα που λεγόταν Desiree, μου το πρότεινε μια κοπέλα από εσάς στο Instagram. Ευχαριστώ, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και μπορείτε να βρείτε, άμα βρείτε βασικά τραπέζι, να κάτσετε ακριβώς πάνω στον ποταμό. Ενώ να τον κοιτάτε έτσι. Είναι ακόμα πιο ωραίο. Ήρθαμε στο Heineken Experience για να δούμε το experience της Heineken εδώ πέρα. Και αν υπομονώ να μπούμε, θα μου δώσετε κάτι βραχιόλια. Και πάμε να δούμε τι θα δούμε.
πίσω. Τραγούδα, ρε. Επειδή άλλο από τα σταμάτα δεν έχουμε κάνει, θα κάνουμε τώρα. Σταμάτα. Ωχ, έχουμε έρθει στο δωμάτιο, επιτέλους. Και τελείωσε αυτό το ταξιδάκι. Με πρόδωσε αυτή η σοκολάτα, δεν είχα σκοπό να σας το πω. Και εδώ. Λοιπόν, βασικά δεν σας το έλεγα, συγγνώμη. Έχουμε έρθει δωμάτιο και σταματήσαμε σε ένα μαγαζί εδώ πέρα που το έχουν κάποιοι Τούρκοι. Μπράβο τους τα παιδιά. Ξέρουν τι σημαίνει σοκολάτα γάλακτος. Φτιάχνουν κρέπες βάφλες εκεί μπροστά σου, τέλειες, φρέσκες, παντανόστιμες. Και εμείς πήραμε μία βάφλα με κρέμα γάλακτος, σοκολάτα γάλακτος και φράουλες και φουντούκι τριμμένο. Απόλαυση. Θα πω τον Τούρκο φίλο μου να πάει στο κέντρο στο Άμστερνταμ, στο μαγαζί που πήγαμε σήμερα, στο ΜΟΑΚ, να τους δείξει πως φτιάχνονται οι ωραίες ζύμες, γιατί το ΜΟΑΚ δεν μου άρεσε. Αν έτρωγα με κλειστά μάτια το pancake του, δεν θα καταλάβαινα ότι είναι pancake. Οπότε δεν ξέρω να σας το προτείνω γενικά. Δεν σας το προτείνω βασικά. Ήμασταν ανάμεσα στο pancake Άμστερνταμ και στο ΜΟΑΚ. Και αποφασίσαμε να πάμε στο ΜΟΑΚ πιο πολύ γιατί είχε πιο πολλά τραπέζια και επειδή εδώ πέρα λίγο δεν κλείνουν, αλλά ταυτόχρονα γεμίζουν και όλα. Λέω, οκ, okay, στο Pancake Amsterdam δεν θα βρίσκαμε. Οπότε πάμε στο ΜΟΑΚ, μωρέ, λέω, εντάξει. Για 4,5 αστεράκια στις 2.000 κριτικές. Λέω, καλό θα είναι. Όχι. Ειδικά το pancake ήταν πολύ άνοστο. Η σοκολάτα δεν ήταν σοκολάτα γάλακτο, ήταν μια δική του σοκολάτα, δεν ήταν μερέντα, δεν ήταν κάτι τέτοιο. Οπότε το άφησα. Στην σαλουμερία, όπως λέγεται τώρα που πήγαμε, θα το γράψω το μαγαζί γιατί θα μου το λέω σωστά. Ήταν τέλεια. Του βάζω σίγουρα 9 στα 10. Ήταν βέβαια ακριβά και να κλείσετε για να πάτε, γιατί ήταν χαμός. Εμείς κλείσαμε προχθές για να πάμε. Και τώρα γυρνώντας είχαμε στα μπάρια αυτή τη βάφλα που το μαγαζί λέγεται Λάβα με W όμως, και μένουμε στην Slotermir, κάπως έτσι λέει την περιοχή μας. Εδώ βρίσκεται και αυτό το μαγαζί και το είχαμε στα μπάρια γιατί είναι δίπλα στο ξενοδοχείο μας εδώ και μέρες και λέμε να φάμε, να μην φάμε, να φάμε, να μην φάμε και λέμε σήμερα τελευταία μέρα ας φάμε. Βέβαια το πληρώσαμε 8,5 ευρώ και το είχε μόνο σοκολάτα και φράουλες. Αλλά οκ, τελευταία μέρα, τελευταίο βράδυ. Αύριο πρέπει να πετάμε και πάντοτε όταν πετάω πάρα πολύ πρωί έχω άγχος γενικά, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να φτάσουμε, αν θα δούμε το αεροδρόμιο, αν θα το καταλάβουμε, πώς θα πάμε, τι θα κάνουμε. Οπότε ναι, αυτά. Λέω λοιπόν να σας κλείσω εδώ αυτό το ταξίδι, καθώς αύριο πετάμε 8,5 ώρα το πρωί, οπότε δεν θα προλάβω να τραβήξω και κάτι. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε, ελπίζω να σας άρεσε. Έχω σίγουρα άλλο ένα ταξιδάκι μικρό μέχρι να αλλάξει ο χρόνος και σίγουρα θα σας πάρω μαζί μου πάλι. Ελπίζω να περνάτε όμορφα, να κάνετε γεια στα ταξίδια σας, να περνάτε όμορφα, να είστε υγιείς, να τρώτε καλά, να ντύνεστε καλά, να έρθετε κατά εδώ σίγουρα και θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!